Κύριε Λάβδα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν είστε γνώστης κι εσείς αυτής της πανευρωπαϊκής δημοσκόπησης, αλλά τα ευρήματά της, αν μη τι άλλο, είναι απολύτως απογοητευτικά. Ναι, τα γενικά ευρήματα δεν έχω μελετήσει πραγματικά σε βάθος τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Τα ευρήματα, όπως τα είπατε κι εσείς και τα αναλύσατε και προηγουμένως, είναι ίσως απογοητευτικά, όχι πάντως προς έκπληξη μεγάλη. Θα λέγα δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε καταρχήν. Πρώτον, ότι εδώ και κάποιο διάστημα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και αρκετοί ευρωπαϊκοί δρόντες, ευρωπαίοι δρόντες και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν προσπαθήσει λίγο αργά-αργά, διστακτικά αλλά με πραγματικές κινήσεις να αναστρέψουν το κλίμα. Και αναφέρομαι σε επιμέρους projects και σε συμφωνίες. Το παράδειγμα της νέας συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου με την Ευρία Έννοια εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια αναστροφής του κλίματος, τι δηλαδή να μειωθούν τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι τρέφουν σε ένα βαθμό τη στροφή προς την άκρα δεξιά. Και άρα έχουμε μία πλευρά η οποία προσπαθεί με ένα πιο ενεργό πλέον τρόπο να προλάβει πράγματα. Από την άλλη μεριά πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η άνοδος είναι μια παλιότερη ιστορία, έχει επιταχυνθεί σε ένα βαθμό, αλλά δεν φαίνεται, για να μετριάσω κάπως και το βάρος, ας το πούμε έτσι, των όποιων πρώτων συμπερασμάτων από τέτοιου δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι θα αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή να κλονιστεί η πρωτοκαθεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο εξακολουθεί να έχει μια ισχυρή παρουσία. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη περίοδο που θα διαρκέσει χρόνια, που σταδιακά γίνεται κατανοητή η νέα σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παλιότερα ίσχυε και δυστυχώς. Κύριε Λάβδα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ παρακαλώ. Σχηματικά μπορείτε να δείτε, αν έχετε εικόνα κι εσείς, ακριβώς. Να πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ, γιατί σε αυτή ακριβώς εδώ. Εδώ βλέπουμε τους σχετισμούς όπως θα διαμορφωθούν, εάν και εφόσον πέσει μέσα η δημοσκόπηση. Έτσι. Ναι, βλέπετε το γαλάζιο χρώμα. Τα ξέρετε και αυτά. Βλέπετε το γαλάζιο χρώμα. Είναι 177 βουλευτές για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τα τρία άλλα κόμματα μαζί, εάν και εφόσον συνασπιστούν, που είναι η ακραία δεξιά, το κόμμα Ταυτότητας και όλα τα άλλα, δηλαδή ο Σαλβίνι, η Λεπέν, ο Βίντερ στην Ολλανδία, είναι περισσότεροι ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι, με βάση αυτές τις, ας το πούμε, προβλέψεις που είναι πάρα πολύ νωρίς και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, αλλά πάση περιπτώσει παραμένει το πρώτο. Ναι, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν, λέω και εγώ, δεν είναι θέσφατο. Ακριβώς έτσι. Αλλά δεύτερον, βεβαίως. Δεύτερον, η Λεπέν θα ακολουθήσει μια διακριτή πορεία από τώρα μέχρι τις γαλλικές εκλογές. Η Λεπέν αποκλείεται πλήρως να ταυτιστεί με τον Σαλβίνι και τις άλλες δυνάμεις που σχηματικά όλες μαζί τις ονομάζουμε άκρα δεξιά. Η Λεπέν θέλει σταδιακά να διατηρήσει ένα στίγμα και παράλληλα να στρέφεται όλο και περισσότερο προς το mainstream της δεξιάς, πάντα βεβαίως γαλλικής παράταξης που την ενδιαφέρει. Άρα το να κάνουμε μια απλή πρόσθεση των τριών ακροδεξιών εντός εισαγωγικών κομμάτων είναι κατά την άποψή μου εντελώς αυθαίρετο. Δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι η μείωση των πράσινων που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί βασίζεται σε μια σειρά από πραγματικά δεδομένα σε αρκετές χώρες. Για παράδειγμα, στην Γερμανία η ισχύ των πράσινων σήμανε και την υποχώρηση της χρήσης, της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, κάτι το οποίο άφησε τη Γερμανία σοβαρά εκτεθειμένη σε αντίθεση με χώρες, για παράδειγμα, όπως η Γαλλία, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν με πολύ μεγάλη ένταση την ειρηνική, πέρα από τις γαλλικές δυνατότητες και στη μη ειρηνική βεβαίως, την ειρηνική πυρηνική ενέργεια. Άρα η υποχώρηση των πρασίνων και αυτή ήταν αναμενόμενη. Νομίζω όμως, για να γυρίσω αυτό που έλεγα πριν, ότι έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια δημιουργίας πρωτοβουλειών οι οποίες θα ελέγξουν εξελίξεις οι οποίες έχουν αποτελέσει ερεθίσματα για αυτή την άνοδο. Αναφέρθηκα στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, ένα από τα κλασικά, τους κλασικούς στόχους αυτής της συμφωνίας, πέρα από τη σταθεροποίηση του καθεστώτος στην Αίγυπτο,
είναι η ανάσχεση της μετανάστευσης. Θυμίζω ότι η Αίγυπτος έχει ίδια 9 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες και υπάρχει συνεχώς η πιθανότητα να έρχονται προς την Ευρώπη όλο και περισσότεροι. Άρα αρχίζει και διαμορφώνεται μια ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στα ερεθίσματα. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό είναι το ζήτημα. Να δούμε τα ερεθίσματα. Το να βγαίνουμε και να λέμε πόσο κακιά είναι η άκρα δεξιά, ξέρετε, δεν λέει πολλά πράγματα. Ικανοποιεί αυτούς που ενδεχομένως το ακούνε, ικανοποιεί ενδεχομένως και αυτούς που το λένε, αλλά δεν σημαίνει. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πολύ σημαντικό ερώτημα. Μόλις 70-80 μέρες πριν τις ευρωεκλογές αποφάσισε η Ευρώπη να ενεργοποιήσει κάποιες συνθήκες και να βοηθήσει την Αίγυπτο. Το εάν και εφόσον θα γίνει θα το δούμε, γιατί από την υπογραφή στο χαρτί μέχρι να γίνει πραγματικότητα μια συνθήκη νομίζω απέχει χιλιετίες. Από την άλλη, το αν φτάνουν τα 7 δις ή 8 δις για την Αίγυπτο για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Το επίσης τρίτο ερώτημα, πολύ σημαντικό, είναι ότι η Ευρώπη έχει βάλει όλα τα χαρτιά της, μάλλον όλα τα λεφτά της, στο μαύρο, δηλαδή στο κόκκινο, ας το πω εγώ έτσι, στην Ουκρανία, και τίποτα στο μαύρο στη Ρωσία. Αν η Ρωσία κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, δεν θα βγει εκτεθειμένη ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Κένια, ούτε η Ουγκάντα, θα βγει η Ευρώπη. Αυτό η Ευρώπη δεν το έχει καταλάβει. Το έχουν καταλάβει όμως οι ακραίες φωνές που αρχίζουν και μεταφέρουν στον Ευρωπαίο πολίτη τον προβληματισμό για τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας. Ακούστε, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Κάποιοι από εμάς πολύ νωρίς, σε ένα αγγλόφωνο κείμενό μου, το Μάρτιο του 2022, εβδομάδες μετά την εισβολή, τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, έγραφα ότι η μόνη λύση τελικώς μετά από 1-2 χρόνια θα είναι μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατά συνέπεια, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι προφανές ότι αυτή η τραγική ιστορία θα καταλήξει σε μια διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι σε ποιο σημείο και με ποια ισορροπία ισχύω. Γιατί κάθε διαπραγμάτευση στις διεθνείς σχέσεις προϋποθέτει το σωστό σημείο, έτσι, όχι οποτεδήποτε, και μια σχετική ισορροπία ισχύως, ώστε να μην είναι απολύτως καταστροφή η διαπραγμάτευση για τον ένα ή τον άλλο. Συνεπώς, δεν θα συμφωνήσω στη γενική εντύπωση που υπάρχει ότι η Ευρώπη έχει βάλει όλα τα λεφτά στο καλάθι που λέγεται Ουκρανία. Η Ευρώπη δείχνει ότι στηρίζει την Ουκρανία, σε μεγάλο βαθμό τη στηρίζει, τη έχει δώσει μια τρομερή προοπτική με την ένταξη, η οποία κάποτε η ενταξιακή διαδικασία θα ξεκινήσει και θα οδηγηθεί κάποτε στο μέλλον κτλ. Αυτό είναι μια τρομερή προοπτική. Από την άλλη μεριά, αυτό καλύπτει κάπως, και καλά κάνει και το καλύπτει, και το μεγάλο ζήτημα που τίθεται με την πίεση της Ουκρανίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο, να το πω έτσι, να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ενώ ο πόλεμος μένεται. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη δίνει μια ευκαιρία προοπτικής και συμβολισμού αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, μιας και η άλλη διάσταση νατοϊκή δεν μπορεί άμεσα να πραγματοποιηθεί. Κατά συνέπεια, η συζήτηση στην οποία παραπέμπεται είναι μια σύνθετη συζήτηση. Πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι βεβαίως τελικώς πρέπει η συγκυρία να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο η διαπραγμάτευση να μην ευνοήσει μόνο το Κρεμλίνο, αλλά να κρατήσει η Ουκρανία ό,τι μπορεί να κρατήσει. Δεύτερον, βεβαίως, όσο πλησιάζουμε προς τις αμερικανικές εκλογές που θα επηρεάσουν τους πάντες, να αντιληφθούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό όριο σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει εξασθενήσει μεταξύ άλλων και βεβαίως στην Ευρώπη. Και να θυμόμαστε, δεν είναι ταμπού αυτό να το θυμηθούμε, ότι η Ρωσία, παρά το ότι έχει τρωθεί από τις κυρώσεις, έχει αποδείξει ότι μπορεί να ζήσει και με τις κυρώσεις. Σε αυτό οφείλεται και το όποιο ρεύμα έχει. Δεν ξέρουμε τι ρεύμα είναι αυτό ειλικρινώς, γιατί πρόκειται για αυταρχική χώρα με ψευτοεκλογές, αλλά το όποιο ρεύμα στήριξης έχει ο Πούτιν εξηγείται και από αυτό, ότι δηλαδή δεν επήλθε καταστροφή της ρωσικής οικονομίας λόγω των κυρώσεων. Το αντίθετο έχει επέλθει. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία, η ανάπτυξη είναι πολύ μεγαλύτερη και είναι πραγματική, τουλάχιστον αυτά και λένε και διεθνείς παράγοντες, πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο πραγματική από την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, ο πλανήτης ταυτίζεται με τη Δύση και άρα η Ρωσία βρίσκει αγορές. Και βρίσκει αγορές όχι μόνο σε χώρες με τις οποίες έχει ειδική σχέση, όπως η Κίνα, αλλά και σε χώρες με τις οποίες δεν έχει ειδική σχέση, όπως για παράδειγμα η Ινδία, για τους δικούς τους λόγους. Κατά συνέπεια, ήταν εξ αρχής κάπως αφελής η εντύπωση, όπως λέγαμε πίσω το 2022, ότι με την πολλή των κυρώσεων θα μπορέσει να γονατίσει το Κρεμλίνο και να βρεθούμε κοντά σε μια λύση. Κύριε Λαβδά, της άκρας δεξιάς. Ναι, για την άκρα δεξιά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά. Μου κάνει η ερώτηση, είναι αυτόματα μου έρχεται στο μυαλό. Ένα ολοκαύτωμα.
ένας παγκόσμιος πόλεμος. Γεννήθηκε ο φασισμός, γεννήθηκε ο ναζισμός στην Ευρώπη. Η ιστορία τα έχει γράψει όλα αυτά. Και έρχεται περίπου πόσα χρόνια είναι, 70 χρόνια μετά, κοντά σε στοιχείο κάποιες χώρες να κυβερνηθούν από ναζί ή φασίστες. Πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπει η Ευρώπη αυτό, η ευρωπαϊκή λαή? Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να προκαλέσω, θα πω ότι πρέπει να είμαστε, να προκαλέσω ενώ τους τηλεθεατές μας, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις συγκρίσεις, διότι καμιά φορά οι συγκρίσεις κάνουν κακό σε αυτό που θέλουμε να δείξουμε συγκρίνοντας. Όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία στη Ρώμη η κυρία Μελώνη, υπήρξαν κάποιοι τελείως επιπόλαια και βγήκαν και είπαν ότι εκτός από ακροδεξιά έχει και ένα φασίζον παρελθόν κτλ. Και είχαμε επίσης κάποια εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι πάρα πολύ λάθος και επιπόλαιο να σπεύδουμε να δώσουμε την κυρία Μελώνη, να παραδώσουμε την κυρία Μελώνη σε έναν υποτιθέμενο ιταλικό φασισμό, ο οποίος είναι αρκετά ασθενέστερος από ό,τι ορισμένοι νομίζουν. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για μορφώματα της άκρας δεξιάς στη Γερμανία. Το AfD, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό μόρφωμα σε διαφορετικά λέντερ. Σε μερικά λέντερ πράγματι φλερτάρει με ιδέες που σωστά λέτε ότι είναι κοντά και στον αντισημιτισμό και στον απεχθή ρατσισμό και σε άλλα φαινόμενα τα οποία δοκιμάστηκαν με ασύλληπτα και τραγικά αποτελέσματα στο παρελθόν. Σε άλλα κρατήδια, σε άλλα λέντερ, είναι πολύ μακριά από αυτό. Τι θέλω να σας πω με δύο λόγια? Ότι είναι λάθος να δίνουμε όλο αυτό το μόρφωμα το ακροδεξιό, να το παραδίδουμε σε έναν υποτιθέμενο σχηματικά νούμενο φασισμό ή ναζισμό. Δεν είναι έτσι. Η Λεπέν θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το mainstream της γαλλικής πολιτικής όσο πλησιάζουμε του αντίχρονου, έτσι, στις γαλλικές εκλογές. Η Μελώνη κατά κανένα τρόπο δεν ταυτίζεται με το Σαλβίνι και πάει λέγοντας. Κατά συνέπεια αυτό όλο... Συγκυβερνούν όμως. Βαθμό... Συγκυβερνούν. Δεν ταυτίζονται αλλά συγκυβερνούν. Γιατί αν φύγει ο Σαλβίνι πέφτει και η Μελώνη. Μα με συγχωρείτε, τώρα δεν θέλω να φέρω παραδείγματα και από την ελληνική περίπτωση, αλλά λίγοι θα περίμεναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και αν βλέπατε ακριβώς, το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων πριν τη συγκυβέρνηση, αφήστε την περίοδο της συγκυβέρνησης, είναι με μεγάλη συζήτηση. Πηγαίνετε να δείτε τους ανεξάρτητους Έλληνες πριν τη συγκυβέρνηση. Αν αυτό δεν ήταν δείγμα ενός λαϊκισμού αυταρχικού τύπου, ο οποίος φλέρταρε ταυτοχρόνως με όλα σχεδόν τα άκρα, και λυπάμαι αν ενοχλώ κάποιους, τότε δεν ξέρουμε τι θα πει λαϊκισμός. Κατά συνέπεια, συμφωνώ μαζί σας, υπάρχει το θέμα των συμμαχιών, αλλά το να δίνουμε όλη αυτή την ομάδα ανθρώπων που ανήκουν σε μία σειρά από διαφορετικές και μερικές φορές πολύ διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές κατηγορίες σε ένα σχηματικά νοούμενο φασισμό ή ναζισμό είναι νομίζω λάθος. Ευτυχώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η τρομακτική εμπειρία του φασισμού και του ναζισμού, και του ναζισμού ακόμα περισσότερο, αλλά και του φασισμού εν γέννη, στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην παγκόσμια ιστορία, είναι ακόμα ευτυχώς στα μυαλά των περισσότερων Ευρωπαίων πολιτών. Και πρέπει να είναι, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία, να γνωρίζουμε το ολοκαύτωμα, να το θυμόμαστε, να επισκεπτόμαστε τα μνημεία αυτά. Δεν είναι κάτι που αφορά το παρελθόν. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Αλλά δεν είναι όλα αυτά τα μορφώματα το ίδιο και δεν μηνέονται όλα αυτά τα μορφώματα. Και μια γρήγορη παρατήρηση. Παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς την πολιτική και την κουλτούρα, θα έλεγα, της Λεπέν που είπατε προηγουμένως και του πατέρα της. Η προσπάθεια της Λεπέν να φτάσει σε ένα κάπως πιο αποδεκτό πλαίσιο γαλλικής πολιτικής κουλτούρας όσο πλησιάζουν τις εκλογές, σήμερα ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, και την πραγματική προσχηματική, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε και δεν μας ενδιαφέρει στη τελική ανάλυση, απομάκρυνση από τις πράγματι ακραίες θέσεις του πατέρα της. Άρα είναι ένα φαινόμενο δύσκολο, το οποίο σε ένα βαθμό προσαρμόζεται όσο πλησιάζει την εξουσία, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε πρωτίστως τα ερεθίσματα. Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στο να προτιμήσουν τέτοιες πολιτικές δυνάμεις? Και ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία για πολύ μεγάλο διάστημα η Ευρώπη τα αγνοούσε και σε έναν βαθμό τα αγνοεί ακόμα. Μεταξύ άλλων, δημιουργώντας και αφετός και μια σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περί άλλων τυρβάζει δυστυχώς. Λοιπόν, θα έχουμε προφανώς πολύ φαιά ουσία θα καταναλώσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ναι, είστε καλά. Και εγώ για την πρόσκληση. Ναι, είστε καλά.